Πληροφορηθήκαμε μέσω του τύπου πως η εργοδοσία στη Μαλαματίνα ισχυρίζεται ότι η απεργία πραγματοποιείται από μια μικρή μειοψηφία, λέει, εργαζομένων, μέλη του σωματείου, και πως δεν επιτρέπουν σε άλλους εργαζόμενους να μπουν στο εργοστάσιο να δουλέψουν. Θα θέλαμε με τη σειρά μας να πούμε ότι όποιος έρθει εδώ στο Καλοχώρι, έξω από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα, θα διαπιστώσει πως για τέταρτη πλέον εβδομάδα οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του εργοστασίου, από τα πόστα της παραγωγής, της αποθήκης, τη διανομή, αλλά και από άλλα πόστα που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, δίνουν ένα δίκαιο απεργιακό αγώνα με παλικαρίσιο τρόπο, ενωμένοι και συσπηρωμένοι στο σωματείο τους. Κόντρα στις μεθοδεύσεις και τα σχέδια της εργοδοσίας, που στο στόχαστρό της έχει τα δικαιώματα των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά της την ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία. Για να το πετύχει αυτό, δεν διστάζει να απολύσει εργαζόμενους και να τους πετάξει στον δρόμο, εργαζόμενους που για χρόνια με τον κόπο τους και τον ιδρώτα τους έχουν ποτίσει τα θεμέλια του εργοστασίου. Στη θέση τους θέλει να φέρει άλλους, πιο φτηνούς, με ατομικές συμβάσεις, χωρίς επιδόματα, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς δικαιώματα δηλαδή. Κυβέρνηση και εργοδοσία, όλα τα παραπάνω τα λέει με μια λέξη εξυγίαση. Εμείς οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη συνολικότερα, το λέμε εκμετάλλευση. Εμείς που παράγουμε όλο τον πλούτο που υπάρχει γύρω μας και τον καρπώνονται μια χούφτα καπιταλιστές. Παράσιτα διευθύνονται σύμβουλοι και διευθυντικά στελέχη. Σαν και αυτά που είναι οι μόνοι που μπαίνουν μέσα στο εργοστάσιο, που θέλουν να μπουν, αλλά ούτε μπορούν ούτε ξέρουν να δουλέψουν τις μηχανές. Όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έστρωσαν το χαλί για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, του σταθερού εργάσιμου χρόνου, την κατάργηση των τριετιών, την κατάργηση των βαρέων και αφηγηνών. Νόμους βέβαια ψήφισαν και για να αντιμετωπίσουν κάθε αγωνιστική διάθεση και αντίδραση των εργαζομένων, σαν αυτούς για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, των απεργιών, για τον έλεγχο των σωματείων. Όχι πως δεν είχαν όπλα στη φαρέτρα τους. Νόμος 330 ή αλλιώς νόμος Λάσκαρη. Κανείς τους δεν τον κατήργησε. Ούτε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καμία. Με αυτόν τον νόμο περί παράνομης βίας που ζούριασαν τον συναγωνιστή μας Φραγκίδη Γιάννη, πρόεδρο της Πανελλήνας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Εφιελωμένα Ποτά και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Νομίζουν πως με την τρομοκρατία και την καταστολή θα καταφέρουν να λυγίσουν τους απεργούς στη Μαλαματίνα. Πως με τα ψέματα και τις συκοφαντίες θα τους αναγκάσουν να σταματήσουν τον αγώνα. Έναν αγώνα που μέρα με τη μέρα φουντώνει και ξεσηκώνει κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από χιλιάδες εργαζόμενους, εκατοντάδες σωματεία που βρίσκονται καθημερινά στο πλάι των απεργών, όπως αυτά των ιδιωτικών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Οικοδόμων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, αυτός ο αγώνας μπορεί και πρέπει να δικαιωθεί. Κλιμακώνουμε την πάλη. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα την οργάνωση του αγώνα. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή να συμπαρασταθεί μαζί μας στο δίκαιο αγώνα των απεργών της Μαλαματίνα. Καθημερινά εδώ στις πύλες του εργοστασίου συνεχίζουμε αγωνιστικά. Γι' αυτό τώρα, συνάδελφοι και συναδέλφες, έχει σημασία ο συντονισμός του αγώνα να προχωρήσει για διεκδίκηση, για αύξηση των μισθών, για καλύτερους όρους εργασίας, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Είναι αυτά που θα συζητήσουμε και στη μεγάλη σύσκεψη που οργανώνουν τα σωματεία στις 1 του Σεπτέμβρη στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Θεατράκι Τεσσάρων Εποχών στην παραλία. Συμμετέχουμε μαζικά και καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στα εγγένεια της έκθεσης στις 10 του Σεπτέμβρη στις 6 η ώρα στην πλατεία της Χάνθ.